Σας διακόπτω για ένα λεπτό, γιατί αυτή την ώρα ακοινώνονται οι οικισμοί στη Ρόδο σύμφωνα τρία χωριά λοιπόν, και ένα ξενοδοχείο. Μεταξύ άλλων, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, και έχει πολύ κόσμο εκεί. Πάμε στον αντιπεριφερειάρχη. Ο περιφερειάρχης Δωδεκανήσων, ο κύριος Χατζημάρκου, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Για πείτε μας λίγο, τι έχει συμβεί τώρα, έχουμε καινούργια αναζωπήρωση. Ένα πολύ μεγάλο μέτωπο απειλεί έναν ορεινό όγκο στον οποίο υπάρχουν τρεις οικισμοί, τρία χωριά, τα ονόματά τους είναι Ρημιλιά και Στάλακος. Εκενώνονται τώρα αυτά, σε λίγο θα έχει ολοκληρωθεί από ό,τι μου λένε και στα τρία και μένει και ένα ξενοδοχείο στον ορεινό όγκο, αυτό που λέγεται Έλαφος. Είναι η πιο δύσκολη ώρα αυτή τη στιγμή της φωτιάς. Μας ενημερώθηκα τώρα και από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας ότι άλλα δύο είναι αέρια. Θα προσθεθούν στη μάχη στη Ρόδο, φεύγουν τώρα για να έρθουν. Αυτή τη στιγμή επιχειρούμε με 6 και ελπίζω σύντομα να έρθουν και τα άλλα να γίνουν 8. Κύριε Περιφερειάρχα, η φωτιά από χθες μένεται. Είναι επιτάξη, η πιο δύσκολη ώρα, λέτε επιτάξη. Τώρα πνέουν άνεμοι. Όχι πολύ έντονη, νομίζω είναι κατά πεντάρι τώρα. Αλλά η πρόβλεψη είναι για αργότερα, θα έχει περισσότερο άνεμο. Μάλιστα, βλέπουμε και εικόνα από αυτό που μας περιγράφεται, δηλαδή από τις προσπάθειες των αέριων μέσων να ελέγξουν όσο είναι δυνατόν. Είναι όλο αυτό το μεγάλο μέτωπο. Έχουμε κάνει επίταξη όλα μηχανήματα, υδροφόρες, είναι ο στρατός, είναι οι εθελοντές, είναι οι πάντες πάνω. Είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο. Είναι ένα παρθένο δάσος, πολύ πυκνό, πευκοδάσος. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείριση του. Οι περιοχές τώρα που εκενώνονται και ειδικά το σημείο που είναι το ξενοδοχείο είναι κοντά σε τουριστική περιοχή, σε τουριστική ζώνη. Όχι, δεν είναι τουριστική ζώνη. Όχι. Είναι καμία σε κέντρο του νησιού, κοντά στον Απόλλωνα, φαντάζομαι. Είναι αγροτικές περιοχές, αγροτικές περιοχές. Πείτε μας μόνο κάτι, σας παρακαλώ. Καμία η έκταση της πυρκαγιάς, τι μέγεθος είναι. Δεν έχω τώρα εικόνα. Περίπου. Δεν έχω εικόνα τώρα για αυτά. Θα μας συγχωρέσετε λοιπόν, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Κύριε Περιφερειάρχα, ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία αυτή. Ξακολουθούμε να βλέπουμε εικόνες από τη Ρόδο. Τελείωσε πριν από πολύ λίγο και η σύσκεψη που έγινε στο συντονιστικό, στο κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού. Και εκεί προφανώς αποφασίστηκε, βλέποντας, έχοντας μια συνολική εικόνα πια των μετόπων, να ενισχυθούν τα νεαέρια μέσα στη Ρόδο. Για τα πράγματα φαίνεται πως είναι ανεξέλεκτα. Ξεφεύγει και εκεί η φωτιά. Απλώς είναι πολυδιασπασμένες οι δυνάμεις πλέον. Είναι τα μέτωπα τρία μεγάλα.